Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας για την επικύρωση του διορισμού του υποψήφιου Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίκεν, ανέφερε ότι οι κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστούν μέχρι να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά τους. Ο Μπλίκεν δήλωσε ότι η κίνηση της Τουρκίας να αγοράσει ρωσικά συστήματα ήταν απαράδεκτη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα μέτρα σε περίπτωση που εκτιμηθεί ότι οι φυστάμενες κυρώσεις δεν έχουν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής και φιλέλληνας Ρόμπερτ Μπολτ Μενέντες ρώτησε τον Μπλίκεν εάν η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρη θέση για την Τουρκία υπό τον Ταγί Περντογάν, με τον υποψήφιο Υπουργό Εξωτερικών να απαντά ότι σε τελική ανάλυση η Τουρκία είναι μια σύμμαχος χώρα η οποία τοποθετείται σε πολλές περιπτώσεις με τρόπο που δεν αρμόζει σε σύμμαχο. Αυτό αποτελεί μια πολύ ουσιαστική πρόκληση για εμάς και είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό. Στη συνέχεια της διαδικασίας, ο Αμερικανός γερουσιαστής συνέδεσε την Τουρκία με τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία, τονίζοντας ότι είναι χώρες που χρήζουν άμεσης προσοχής. Επιπλέον υπογράμμισε τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή. Δείτε ολόκληρη την είδηση στο mshd.gr, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να μένετε πάντα ενημερωμένοι.